ότι όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, έχουμε ναυάγιο. Ναυάγιο ανοιχτά της ΚΟΑΝΑ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Να δούμε όμως τι λένε τα πρώτα στοιχεία. Τα πρώτα στοιχεία να λένε ότι έχουμε έως τώρα 8 αγνοούμενους, τουλάχιστον κατά δήλωση των ίδιων των επιβενόντων, καθώς 5 κατάφεραν να βγουν μόνοι τους στη στεριά, να καλέσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112, μέσω του οποίου ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και έσπευσαν στο σημείο. Συνολικά δηλαδή, κατά δήλωση πάντα των ιδίων προσφύγων και μεταναστών, στο σκάφος το οποίο ανατράπηκε επέβαιναν 13, οι 5 διεσώθησαν. Άρα έχουμε περίπου 8 αγνοούμενους. Να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο εντάσεως 6 Μποφόρ. Βεβαίως η επιχείρηση, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη με πλωτό σκάφος του λιμενικού. Μάλιστα. Και ελικόπτερο Super Puma. Για οτιδήποτε νεότερο ενημερώνουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Είναι κοντά μας ο κύριος Λακαδιανός, εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, για να δούμε ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που βγαίνουν, κύριε Λακαδιανέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουσδούκο, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Πράγματι, όπως σωστά είπε η συνάδελφό σας, σήμερα το πρωί ενημερώθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης αρχηγείου του λιμενικού σώματος για περιστατικό ανατροπής φουσκωτής λέμβου στη θαλάσσια περιοχή Ψαλιδίου του ΣΚΟ. Συγκεκριμένα, 5 λοδαποί υπήκοοι κατάφεραν να αφιβαστούν με ίδιες δυνάμεις στο ψαλίδι του ΣΚΟ, δήλωσαν ότι επέβαιναν μαζί με άλλα 8 άτομα ομοεθνείς του σε φουσκωτή λέμβο, η οποία και ανετράπη. Στην περιοχή αυτή τη στιγμή, κύριε Μπουσδούκο, επιχειρούν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα ιταλικό σκάφος της δύναμης του Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma, δυστυχώς με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Όπως είπαμε, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Οι καιρικές συνθήκες δυστυχώς δεν ευνοούν, διότι πλέον άνεμε εντάσσεως νοτιοδυτική, εντάσσεως 6 Μποφόρ. Ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη συνέχεια. Πάντως, η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, με μέρημα του νέου κέντρου συντονισμού έρευνας και ιδέας του αρχηγείου, είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Λαγκαδιανέ. Ευχαριστώ θερμά. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος. Αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν έως αυτή την ώρα. Άννα, όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, συνδεόμαστε και πάλι μαζί σου για να το μεταδώσουμε. Αυτά